Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που έρχεστε εδώ να βοηθήσετε κι εσείς μέσα από το τηλεοπτικό σταθμό στην ενημέρωση των συνδυνητών μας σε μια πρόσθετη υποχρέωση που όπως ακριβώς είπατε προϋπήρχε, απλά σήμερα έχει επιβαρυνθεί με μια πρόσθετη διαδικασία που έχει να κάνει με την ενημέρωση μέσω Gov της πλατφόρμας ότι έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία κατασμού οικοπαίδων. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι συνδημότες μας είναι ότι οφείλουμε τα οικόπεδά μας, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί, να τα έχουμε καθαρά από κάθε καύσιμη ύλη, έτσι, από χόρτα, από ξύλα, από σκουπίδια. Αυτό που επίσης πρέπει να ξέρουν οι συνδημότες μας είναι ότι όλο αυτό το υλικό θα πρέπει να περισυλλεγεί και να μεταφερθεί σε χώρους όπου έχουμε ορίσει ότι πρέπει να μεταφερθούν. Και αυτό που εγκατακλείδη πρέπει να ξέρει είναι ότι πρέπει και στο τέλος, αυτό που δεν ήξερε έως τώρα, όλα αυτά που αναφέρουμε τα ήξεραν έως τώρα, αυτό που πρέπει όμως να προσέξουν πάρα πολύ είναι να ενημερώσουν την ιστοσελίδα αυτή ότι έχουν πραγματοποιήσει αυτές τις εργασίες. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος τι ευθύνες έχει και πώς θα επιβεβαιώσετε ότι έχουν γίνει αυτές οι εργασίες, ότι κάποιος δεν πήγε απλώς και συμπλήρωσε την αίτηση στον ΚΑΠ. Κοιτάξτε να δείτε, ο όρος ευθύνη είναι λίγο επικίνδυνος. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι ο Δήμος συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία παρακολουθώντας τα οικόπεδα με την έννοια ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτόν τον χώρο μας ενημερώνουν για το πώς εξελίσσεται αυτός ο καθαρισμός οικοπαίδων. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, αναφέρομαι στους προέδρους να ξεκινήσουμε αρχικά των κοινοτήτων οι οποίοι παρακολουθούν τους οικισμούς έτσι ώστε να μας ενημερώσουν για τυχόν ακαθάριστα οικόπεδα. Και στο επίπεδο του Δήμου, με δικούς μας εποπτικούς μηχανισμούς, παρακολουθούμε, ελεκτικούς μηχανισμούς, παρακολουθούμε αν όντως πραγματικά έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα. Σε αυτό ασφαλώς συνδράμουν και οι δημότες, οι οποίοι μέσα από την ανησυχία που προκύπτει με τα όσα ακούμε και για τις πυρκαγιές που παρακολουθούμε κάθε χρόνο, προκύπτει αυτή η ανησυχία και μας ενημερώνουν πολλές φορές για καθάριστα πλησίων των σπιτιών τους οικόπεδα. Αυτό που έψαχνα ήταν αυτό το έντυπο προηγουμένως. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα σημαδεμένα, ας το πούμε πολύ πιο απλά, οικόπεδα έχουν καθαριστεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες που ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνουμε και πρόσθετες παρεμβάσεις. Υπάρχει εικόνα στους συνδημότες ότι ο Δήμος δεν καθαρίζει τα οικόπεδα. Θα πρέπει να πω ότι οι επεμβάσεις στα οικόπεδα έχουν γίνει εδώ και 2 και 3 μήνες έχουν ξεκινήσει και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή παρουσία έντονο μιας κατάστασης, πάλι ακατάστατης σε αυτά τα οικόπεδα είναι γιατί ξαναφύτρωσαν χόρτα. Ο Δήμος θα κάνει και δεύτερη και ενδεχομένως και τρίτη αν χρειαστεί παρέμβαση στα οικόπεδα τα δικά του για να τα διατηρήσει σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην προκαλούν κίνδυνο στους γύρω στον περιβάλλοντα χώρο. Και κάτι τελευταίο, η γενική εικόνα που έχετε ποια είναι, υπάρχουν επικίνδυνοι χώροι, γίνεται καλή διαδικασία προφορά ο καθαρισμός των χωραφιών, τι σας λέει κύριε Πρόεδρε? Θα σας πω καταρχήν ότι ενδεχομένως και αυτή η πρόσθετη υποχρέωση που τέθηκε από την κεντρική εξουσία να ενημερώσουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και μέσα από το τεράστιο χρηματικό πρόστιμο το οποίο τίθεται αν δεν υλοποιηθεί αυτή η υποχρέωση έχει οδηγήσει σε πολλούς ανθρώπους να τρέξουν, να σπεύσουν, να καθαρίσουν οικόπεδα. Οι συνεργάτες μου λένε ότι πρώτη φορά αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση. Παλαιότερα είχαμε μια διαδικασία διαφορετική, λίγο μεγαλύτερη αμέλεια ενδεχομένως από κάποιους ανθρώπους. Δεν θα έλεγα αμέλεια, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απουσιάζουν από τις περιοχές τους σε άλλες περιοχές
δεν είχαν τη δυνατότητα να παρέμβουν. Φέτος και αυτοί βρήκα τον τρόπο να σας πω από Αυστραλία για να σας δώσω να καταλάβετε, να επικοινωνήσουν στην περιοχή και να διορθώσουν αυτές τις καταστάσεις. Σήμερα όντως και οι κοινοτάρχες μας λένε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές.